Έχουμε εκπληκτικό θέμα, φοβερό θέμα, πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο, πρωτότυπο, δημιουργικό. Εξάλλου εδώ σε αυτό το κανάλι κάνουμε τέτοια πράγματα. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Ακάς, είμαι θα έλεγα ερευνητής ταρό, ερευνητής αστρολογίας, αριθμολογίας, ρούνων. Κάνω πάρα πολλά πράγματα, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με όλα αυτά, τις εσωτερικές τέχνες ας το πούμε. Λοιπόν, πάμε όμως να σας πω και 2-3 άλλα πραγματάκια και ξεκινάμε αμέσως να δούμε τι θα δούμε. Υπάρχει επίσης το site μου, το akastaro.gr, μπορείς να το googlάρεις, μπες, υπάρχουν πάμπολες δωρεάν υπηρεσίες. Σε ταρό, σε αριθμολογία, συμφωνία πεπρωμένων, διδύμες φλόγες, αδερφές ψυχές, μία κάρτα, τρεις κάρτες, ό,τι θέλεις, chat με μένα, πλήρες αριθμολογικές αναλύσεις, τι σημαίνει το αρχικό του ονόματός σου, τι σημαίνει ημερομηνία ή τι σημαίνει ημέρα γέννησης, πολλά πάρα πολλά πράγματα. Μπες στο site μου, δωρεάν υπηρεσίες, ετοιμάζω και άλλα πράγματα, έχω και ρούνους, και εκεί ρούνους έχω. Μπες, θα διασκεδάσεις, θα περάσεις τουλάχιστον πάρα πολύ καλά. Είναι για να πάρεις έτσι ας πούμε κάποια έμπνευση γενικότερα σε αυτό το οποίο σε απασχολεί. Πάμε όμως τώρα στο θέμα μας. Διάλεξε αναλυτή ταρό. Πώς θα γίνει τώρα αυτό, τι σημαίνει, διάλεξε αναλυτή ταρό. Εδώ έχω το πουγγί μου. Έχω κάποια πράγματα, έχω κάποιες κάρτες εδώ. Είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολούσε πάρα πολύ καιρό και δεν ήξερα πώς να το υλοποιήσω, πώς να το κάνω. Ήρθε η στιγμή όμως, διότι θα βρήκα τον τρόπο, θα πάρεις απίστευτες πληροφορίες και πολύ σημαντικές πληροφορίες, αλλά θα πάρεις και βοήθειες. Τουλάχιστον έτσι όταν το έφτιαχνα, ξέρεις, όταν συνδέεσαι με το ρίξιμό σου, όταν συνδέεσαι με αυτό που πας να κάνεις, είναι σαν να προβλέπεις λίγο και στο μέλλον. Οι εικόνες που σου έρχονται στο μυαλό σου λένε κατά κάποιο τρόπο πώς θα γίνει αυτό πραγματικότητα και με πώς εσύ θα συνδεθείς. Εντάξει, παίζει μεγάλο ρόλο με ποιον αναλυτή, αναλύτρια ταρό εσύ θα συνδεθείς. Και θα σου εξηγήσω, θα σου δώσω πολλές πληροφορίες τι σημαίνει ο κάθε αναλυτής που θα επιλέξεις. Εδώ λοιπόν τώρα, πίσω είναι οι φωτογραφίες τους. Οι φωτογραφίες του αναλυτή ή της αναλύτριας. Εγώ τα βάζω εδώ, τα έχω γυρίσει, τα έχω ανακατέψει, δεν ξέρω τι υπάρχει από πίσω, δεν θυμάμαι τώρα. Στα αφήνω εδώ πέρα, δεν θα σου τα αποκαλύψω, θα αποκαλυφθεί στην διάρκεια της ανάλυσής μας. Εντάξει. Και ο καθένας που επιλέγει, έναν από αυτούς που θα επιλέξεις, έχει και το δικό του, τη δική του τράπουλα. Θα κάνουμε, για να μην μπερδευτούμε, θα κάνουμε το ίδιο ρίξιμο, θα κάνω ρουνικό σταυρό, αλλά ο καθένας όμως έχει τη δική του ερμηνεία, έχει το δικό του τρόπο, έχει τις δικές του αλήθειες, θα το δεις. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις τώρα είναι να επιλέξεις. Μία από αυτές, 1, 2, 3, 4. Να επιλέξεις και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να είσαι έτοιμος, έτοιμη, για να μην γίνει μπέρδεμα, θα τα πάρω έτσι. Και πάμε στην ανάλυση μας για να δούμε ποιον έχεις επιλέξει μάλιστα. Θέλω να τη δεις πολύ αυτή τη φωτογραφία εδώ, διότι είμαι εγώ. Ο αναλυτής εσύ που επέλεξες, είμαι εγώ. Αυτή η φωτογραφία αντιπροσωπεύει εμένα. Δεν είναι τυχαία αυτή η φωτογραφία. Δείχνει τη φωτιά, έτσι. Δείχνει τις υπόλοιπες τράπουλες. Ο καθένας έχει το δικό του φίλτρο πώς θα ερμηνεύσει αυτή την εικόνα μέσα του και τι θέλει να πει. Εγώ αυτό που θα σας πω κατευθείαν στο θέμα, γιατί εγώ θα κάνω αυτή την ανάλυση, επέλεξες, συνδέθηκες με εμένα. Και πρώτο μάλιστα. Είναι η αλήθεια, η φωτιά. Η φωτιά, το πάθος, η αλήθεια, όλα αυτά τα οποία συνδέονται και με σένα. Είσαι και εσύ ένας ερευνητής, μια ερευνήτρια, σου αρέσει να μαθαίνεις, να ερευνάς, να εξερευνάς τον κόσμο, να μαθαίνεις αλήθειες και το κάνεις με μεγάλη χαρά. Άρα συνδέσαι με αυτή την ποιότητα. Είσαι πολύ δημιουργικός, πολύ δημιουργική, έχεις πολύ μεγάλη φαντασία, αυτό ισχύει και για μένα, έτσι. Και σου αρέσει να κρατάς και ένα μυστήριο γύρω από τον εαυτό σου. Και πολλά μυστικά που ξέρεις, και όταν λέμε μυστικά εννοούμε και σε θέματα αστρολογίας, ταρό, αλλά και μυστικά ανθρώπων που ξέρεις, δεν τα αποκαλύπτεις. Δεν θα πας να τα φανερώσεις, δεν θα πας να τα καρφώσεις. Είσαι ένας έμπιστος, εχέμηθος άνθρωπος. Έχεις πολύ υψηλά τον πύχη της ακεραιότητας, θα έλεγα και της ηθικής, ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Αυτά τα πολύ λίγα, συνδέεσαι με αυτές τις ποιότητες. Άρα λοιπόν συνδέεσαι με τον Ακάς, αγαπημένη μου, και
θα βγάλω τώρα τη δική μου την τράπουλα, που είναι αυτή εδώ πέρα, για να προχωρήσουμε στο άνοιγμα. Θα σου δώσω όσο μπορώ εγώ πάρα πολλές πληροφορίες. Να σε βοηθήσουν να καταλάβεις, αλλά και να σου δώσουν πληροφορίες για να μπορέσεις να πάρεις εσύ. Βέβαια, εσύ θα τις πάρεις, έτσι. Με αυτές τις πληροφορίες, ίσως κάπως καλύτερες αποφάσεις. Ρουνικό σταυρός, λοιπόν, με τον Ακάς. Επέλεξες εμένα, να συνδέθηκες με εμένα, με αυτές τις ποιότητες. Αλήθεια, έρευνα, εμπιστοσύνη, μυστήριο. Και το μυστήριο σου αρέσει να είσαι μυστήρια, μυστήριος, να μην ξέρουν πολλά πράγματα για σένα. Σου αρέσει αυτό. Γιατί πιστεύεις επίσης, γιατί είναι και το πιστεύω σου αυτό και η πεποίθησή σου, ότι δεν χρειάζεται ο καθένας να ξέρει. Διότι στη σημερινή εποχή και το να σε φάτσα κάρτα που λένε, δεν είναι και ότι καλύτερο. Έτσι πιστεύουμε εμείς. Άλλοι πιστεύουν άλλα πράγματα. Okay, εμείς όμως με αυτά συνδεθήκαμε. Και πάμε να εξερευνήσουμε το μυστήριο και πέφτει μία κάρτα εδώ. Ένα λεπτό θα μου δώσεις για να την πιάσω. Έπεσε κάτω στο πάτωμα, όρθια βέβαια. Εννοώ δηλαδή με την... Και είναι ο τρελός. Έχουμε μία έννοια εμείς ξαφνικών γεγονότων στην άβρα μας, αν μπορώ να το πω έτσι, στην ψυχή μας. Δηλαδή μας συμβαίνουν ξαφνικά γεγονότα σε εμάς. Και βάσει αυτών των ξαφνικών γεγονότων, αυτό είναι ένα κίνητρο, αν θέλετε, να αρχίσουμε να εξερευνούμε τα πράγματα. Μέσω αστρολογίας, ταρό, ο καθένας ό,τι είναι, μέσω ανθρώπων. Γιατί μου συμβαίνει αυτό που μου συμβαίνει έτσι ξαφνικά? Διότι αυτό που σου λέει η ζωή είναι άνοιξε τα φτερά σου και πέτα. Εντάξει, αυτό είναι το μήνυμα. Άρα ένα πολύ σημαντικό μήνυμα είναι ότι η ζωή θέλει ρίσκα, άνοιξε τα φτερά σου, να είσαι περίεργος, γιατί είναι μια κάρτα περιέργειας εδώ. Εδώ αυτός προχωράει, έτσι μαθαίνει, προχωράει. Έχει προστασία που είναι το σκυλί που τον προειδοποιεί. Τώρα αν θα το ακούσει ή όχι είναι άλλο θέμα. Και γενικά σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό δυναμικό. Είναι η κάρτα 0, ο ουρανός εδώ εξουσιάζει αυτή την κάρτα, υπάρχει βέβαια και ο ήλιος, που σημαίνει πολλή ενέργεια, σημαίνει και προστασία. Αυτό το αφήνω σαν μήνυμα εδώ, μια σκέπεσε κάτι, συνδέεται με σένα λοιπόν και θέλει να σου πει. Δεν θα την αφήσουμε αυτή την κάρτα και πάμε τώρα να κάνουμε το ρίξιμό μας. Για να πιω και λίγο ένα καφέ, μισό λεπτό. Ωραία, για να έχουμε έτσι αυτή τη δύναμη. Πάμε, κεντρικό θέμα. Το κεντρικό θέμα είναι ο βασιλιάς Μπαστούνι. Ο βασιλιάς Μπαστούνι. Μία πολύ δυνατή κάρτα. Σημαίνει είσαι ένας άνθρωπος, είμαστε άνθρωποι, είσαι ένας άνθρωπος, το πούμε έτσι, όπου έχει αποκτήσει εμπειρία από τη ζωή, έχει δυνατή ενέργεια, έχει στη στόφα του ηγέτη, της ηγέτιδος. Δεν σημαίνει ότι ο leader, ο ηγέτης, ότι διοικεί ομάδες και τα λοιπά, αλλά ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται. Και έχει ενέργεια, πήγε να μου πέσει έτσι πάρα πολύ. Λοιπόν, όραμα, οραματιστής, πετυχημένος, πετυχημένη, όταν λέμε πετυχημένος, δεν σημαίνει ότι βγάζει και σημαίνει ότι έχει βγάλει και πολλά λεφτά. Μπορεί να έχει γίνει λίγο διάσημος, ναι, παίζει αυτό, εντάξει, εγώ με το κανάλι έχω φτάσει αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, 15.600 συνδρομητές, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Λοιπόν, άνοιγμα, δύναμη και έχει και την δύναμη της θέλησης. Αυτός εδώ έχει τη δύναμη της θέλησης. Και δεν είναι τυχαίο που βγήκε, διότι, θέλω να σου πω αυτή την πληροφορία. Τις βλέπεις εδώ πέρα τα βλέπεις αυτά τα συμβολάκια, τη βλέπεις εδώ πέρα και αυτή τη σαλαμάνδρα. Έχεις τη δυνατότητα να ελέγχεις την ενέργεια. Ή να είσαι θεραπευτής, θεραπεύτρια, ό,τι σημαίνει θεραπευτής, θεραπεύτρια. Εντάξει, διότι όταν παίρνουμε και ένα φάρμακο, πραγματικό φάρμακο, στην ουσία τι κάνει και αυτό? Εξισορροπεί την ενέργεια του σώματος, την ενέργεια μέσα μας. Σου ανεβαίνει η πίεση, παίρνει το φάρμακο, πέφτει η πίεση. Τι κάνει? Εξισορροπεί την ενέργεια. Το σώμα δεν χρειάζεται να σπαταλήσει μετά, όταν είναι σε ανισορροπία, πάρα πολύ ενέργεια. Δες το και αυτό. Εντάξει, έτσι λοιπόν. Κεντρικό πρόσωπο όμως είναι ένας βασιλιάς. Είσαι εσύ, μπορεί, κυρίως είσαι εσύ, θα το έλεγα. Μπορεί όμως να είναι και ένα πολύ 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 σημαντικό πρόσωπο γύρω από τη ζωή σου. Για πάμε να δούμε εδώ. Πάμε να δούμε το παρελθόν. Το παρελθόν σου προέρχεται, πρόσεξε να δεις, από ένα πεντάρι. Πέντε εδώ, πέντε εδώ. Δες τώρα μια πολύ πολύ σημαντική πληροφορία. Θέλεις να νικάς, σου αρέσει να νικάς.
Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που έχει δίκιο. Όμως είναι και μια κάρτα της ήττας. Σημαίνει ότι στη ζωή μας, βάζω και εμένα μέσα, έχουμε ιτηθεί πολλές φορές. Παίρνουμε δύναμη από αυτό. Από την ήττα να μάθεις, αυτή είναι η σημαντική πληροφορία, πάρε δύναμη. Μη σε πάρει από κάτω η ήττα. Ό,τι και να είναι αυτό. Έχασες τη δουλειά σου, έχασες μια αγάπη, έχασες έναν έρωτα, υπάρχει ένα διαζύγιο, είσαι στα δικαστήρια, υπάρχει μια δικαστική διαμάχη, έχασες κάπου, αδικήθηκες, νιώθεις ότι αδικήθηκες. Γύρισε το. Αυτή η κάρτα σημαίνει ότι υπάρχει επιθετικότητα, ναι, υπάρχει παρεξηγήσεις, υπάρχει άγχος, φοβάσαι επίσης μια τυχόν αποτυχία, έχεις και το φόβο της αποτυχίας, έτσι. Λες, ρε παιδί μου, να το ξεκινήσω να κάνω, αλλά μήπως αποτύχω. Πολλές φορές υπάρχει εδώ και μια πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, το self-sabotage, δηλαδή αυτοκαταστροφή. Διότι είναι τέτοιες οι σκέψεις σου, επειδή είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι και επειδή υπάρχει και αυτό το όραμα που έχουμε σαν άνθρωποι, πολλές φορές μπορεί να μας οδηγήσει και σε μια αυτοκαταστροφή, αυτοσαμποτάζ. Δες το, είναι πολύ σημαντικό. Το σημαντικό είναι να το γυρίσεις. Γι' αυτό βγήκε ο βασιλιάς εδώ. 5 και 5 συντονίζονται. 5 αυτό, καταστροφικό 5, δυνατό 5. Γιατί θέλει να σου πει ότι έχεις όλη τη δύναμη να τα αλλάξεις όλα αυτά. Όλα είναι ενέργεια, τα πάντα, και η σκέψη μας είναι ενέργεια και το συναίσθημά μας είναι ενέργεια. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Αυτό είναι το μάθημά σου, και να μάθεις από τις ήττες. Πολύ σημαντικό. Εντάξει. Πάμε μία κάρτα τώρα, η οποία έρχεται να κάνει με τις σκέψεις. Πολύ ωραία κάρτα. Έχουμε λοιπόν το 0, το 5 και το 5. Δες πως αυτά συντονίζονται με εσένα. Μπορεί να είναι μήνας γέννησης, αριθμός, κάτι σημαντικό, 5 χρόνια, 5 μήνες, κάτι σημαντικό, ένα σημαντικό γεγονός, την ημέρα πέμπτη, εν πάση περιπτώσει κάτι. Οι σκέψεις λοιπόν είναι το 2 μπαστούνι. Πολύ δυνατή κάρτα, πολύ ισχυρή, και σημαίνει πίστεψε στην προσωπική σου δύναμη. Οι σκέψεις σου είναι δυνατές. Έχεις μεγάλη δύναμη σκέψης και μπορείς να πετύχεις και μπορείς να κάνεις σχέδια που μπορεί να είναι και μακρινά και μεγαλόπνοα. Ναι, έχεις κάθε δικαίωμα. Δικαιοσύνη, τόλμη, αποφασιστικότητα, οργάνωση, σωστή οργάνωση, μεθοδολογική οργάνωση, πρώτα βήματα. Εδώ είναι η κάρτα του κρυού. Κυρίως, και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια της φωτιάς, αλλά εδώ κυρίως αφορά τον κρυό. Εδώ κυρίως αφορά τον λέοντα, εντάξει. Εδώ κυρίως αφορά τον υδροχό. Εδώ δεν έχουμε ζώδια, εδώ έχουμε απλά τον πλανήτη Ουρανό. Απλά αυτά πώς δονούνται μέσα σου. Οι σκέψεις σου είναι αυτές εδώ. Δύναμη σκέψεις. Και το 2 θέλει να σου πει ότι με το όλοι μαζί, με την ισορροπία, με άλλους ανθρώπους, και μέσα από άλλους ανθρώπους και με συνεργασίες θα μπορέσεις να πετύχεις το στόχο σου, θα μπορέσεις να πετύχεις. Το 2 βέβαια δεν είναι μόνο συνεργασίες και με άλλους ανθρώπους, σημαίνει επίσης και στο ερωτικό κομμάτι, σημαίνει δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είναι μόνο ερωτικό, μπορεί να είναι και επαγγελματικό, μπορεί να είναι και φιλικό, αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ δυνατή κάρτα. Πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι τι σε σταυρώνει. Αγαπημένο μου, αυτό που σε σταυρώνει είναι άλλο 2. Δες εδώ καθρεφτίσματα. 5, 5, 2, 2. Υπάρχει μια καρμικότητα. Υπάρχει ένα συγχρονισμός. Υπάρχει μια. Πλέον οι αριθμοί εδώ επαναλαμβάνονται για κάποιο λόγο. Εδώ έχουμε το κούπα, τον ακόλουθο κούπα. Αυτό που έρχεται να σου πει, αυτό που έχει σαν πληροφορία, δες το, είναι όλη η ουσία του ρηξίματος εδώ. Μην αφήνεις τα συναισθήματά σου να μπαίνουν στο δρόμο σου. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι. Αυτός ο κόσμος, τους ευαίσθητους ανθρώπους, τους τσακίζει πραγματικά, τους διαλύει. Δεν χωράνε ευαίσθητοι άνθρωποι. Αυτό σου λέει εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Όμως όχι. Αυτό που σου λέει είναι ότι μπορείς να έχεις την ευαισθησία σου χωρίς να μπαίνει εμπόδιο. Διότι αυτό είναι πολλές φορές που λένε, και το ακούω και εγώ πολλές φορές από ανθρώπους, είμαι πολύ ευαίσθητος, πολύ ευαίσθητη. Okay, ναι, και εγώ είμαι. Όμως, okay, σε ιδιωτικές στιγμές, όταν είσαι σπίτι σου, μπορεί να βγει αυτή η ευαισθησία. Να κλάψεις, να συγκινηθείς, να δακρύσεις, όχι μπροστά στους άλλους. Και αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να χαλιναγωγήσεις το συναίσθημα. Όχι να το καταπιέσεις, να έρθει η λογική λίγο, να το χαλιναγωγήσει, και όταν έρθει η ώρα και η στιγμή, το αφήνεις. Όμως μην το αφήνεις να σε σαμποτάρει. Αυτό σου λέει εδώ πέρα. Δες πόσο ψυχογράφημα κάνουμε εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ βέβαια σημαίνει μια προσωπικότητα που είναι πολύ γλυκιά.
ευγενική, της αρέσει να αναζητά τον εαυτό της, έχει απίστευτη διέστηση, είναι καλοσυνάτη και φυσικά πολύ ευαίσθητη. Σε θέματα τώρα έρωτα, να σου πω το εξής, μπορεί να δείχνει μια ανοριμότητα ή να μην έχει εκείνο το πλαίσιο για να εξελιχθεί, μάλλον να το πω αλλιώς, όχι να εξελιχθεί, μπορεί να εξελιχθεί φυσικά, αλλά δεν έχει εκείνο το πλαίσιο της σοβαρότητας που χρειάζεται και της ευθύνης μια σχέση. Μια σχέση, να σας πω κάτι, όπως και αν ξεκινάει, μπορεί να ξεκινήσει με φλερτ, με το ένα, με το άλλο, με ερωτική διάθεση, δεν ξέρω τι. Μετά όμως όταν σοβαρεύει και πάει πιο βαθιά η σχέση, θέλει και μια άλλη αντιμετώπιση, θέλει μια σοβαρότητα, μια υπευθυνότητα. Αυτό να προσέξεις. Και αυτό βέβαια συμβαίνει και στα επαγγελματικά σου. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ να είσαι ευαίσθητος ευαίσθητη. Δεν χρειάζεται. Να άκου που σου το λέω έτσι εγώ, που σου το λέω έτσι. Είναι ο κόσμος έξω εκεί που παίζει με πολύ τετράγωνη λογική, χωρίς, ναι, και πολλές φορές υπάρχει και μεγάλη αδικία. Μην ταυτίζεσαι με αυτό. Από ταυτί σου βγες. Εντάξει, ναι, στεναχωριέσαι, αλλά πλαισίωσέ το με μια λογική και με μια εσωτερική δύναμη. Και πάμε τώρα στο κλειδί. Το κλειδί σου. Ποιο είναι το κλειδί σου? Το μέλλον δηλαδή. Εδώ έχουμε πάρα πολύ φωτιά. Κοίταξε να δεις. Δες τους καθρεφτισμούς. 2-2-2. Τρία διάρκεια. Μας κάνει και το 6. Πώς όλα αυτά. Εδώ έχουμε 5 και 5, 10. Μας κάνει και τον αριθμό 1. Όμως τα τρία διάρκεια κάτω και το 6, δηλαδή 2-4-6, είναι πολύ σημαντική αριθμή στη ζωή σου. Μέσα από άλλους ανθρώπους, η δύναμή σου είναι, όσο κι αν εσύ είσαι ευαίσθητος, ευαίσθητη και απομονωμένη ή απομονωμένος, ή σου αρέσει λίγο η μοναχικότητα, να είσαι και λίγο μόνος σου, μόνος σου, να γεμίσεις την μπαταρία σου, μην ξεχνάς ότι η μεγαλύτερη σου πρόκληση είναι να είσαι με ανθρώπους. Όχι συνέχεια, όχι με σημείο να τρελαθείς, αλλά μέσα από ανθρώπους θα πετύχεις πολλά πράγματα. Δεν είναι τυχαίο που ήρθε εδώ πέρα και τα ξαναδείς, έχουμε 1, 2, 3 μπαστούνια. Ο ακόλουθος μπαστούνια αυτή τη φορά εδώ. Εδώ λέει βάλε στόχους στη ζωή σου, όσο και αν είσαι. Η ηλικία σου, μη βάζει σκέψη ότι είμαι μεγάλος, μεγάλη σε ηλικία. Είσαι ο τόπος, ο χρόνος, μη βάζεις τέτοιες αρνητικές σκέψεις που σε περιορίζουν, διότι έτσι δικαιολογούν και την απραξία σου. Είναι εύκολο να το δικαιολογούμε στο μυαλό μας. Δεν θα τα καταφέρω. Δεν τα καταφέρω, δεν το προσπαθήσω. Άρα δεν κάνω τίποτα. Λοιπόν, εδώ λέει κουράγιο. Βάλε στόχους, βάλε πράγματα να μάθεις, να κάνεις, να εξερευνήσεις, να ταξιδέψεις, να αλλάξεις τόπους, όπως έκανα και κάνω εγώ στη ζωή μου. Ταξίδια με άλλους ανθρώπους, από άλλα backgrounds. Μαθαίνω πολλά πράγματα, μου αρέσει η γνώση, οπότε μαθαίνω και εσωτερικές τέχνες, αλλά μαθαίνω και αυτού του κόσμου πολλά πράγματα. Θα ασχοληθώ με παλαβά πράγματα μέχρι βέβαια το σημείο που μπορώ κιόλας. Τι να σας πω. Ναι, έχω διαβάσει και κβαντική φυσική σε απλοποιημένη βέβαια μορφή, έτσι. Δεν θέλω να μπω, ξέρω εγώ, να μάθω μαθηματικά. Θα μου πεις, μα δεν γίνεται. Οκ, εντάξει. Έφτασα μέχρι ένα σημείο, έμαθα όμως κάποια πράγματα σημαντικά για μένα που ήθελα εγώ να καταλάβω τι συμβαίνει στο μικρό κόσμο και σε άλλες διαστάσεις. Αυτό σου μένει εδώ. Ενθουσιασμός για ζωή, μάθε πράγματα. Πάθος. Βρες ένα πάθος στη ζωή σου, όποιο και να είναι αυτό. Ερωτικό πάθος, άνθρωπος, αγάπη, να ταξιδέψεις, να κάνεις, να μάθεις, να διαβάσεις, να μάθεις γλώσσα, κάτι άλλο, ένα πτυχίο, να γνωρίσεις ανθρώπους, να πας, να γραφτείς, ελέσχη, ό,τι και να είναι αυτό για τον καθένα, ό,τι τον γεμίζει. Το κλειδί σου είναι εδώ. Και είναι και το μέλλον σου. Και το μέλλον σου σημαίνει ότι μπορεί να είναι πολύ πετυχημένο. Δεν ισχύει για όλους, διότι εξαρτάται από το τι επιλογές κάνουμε, έτσι. Αλλά το μήνυμα και η πληροφορία που σου λέω εγώ είναι ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο δυναμικό. Αυτό το ρίξιμο που αφορά εμάς και εμένα, γιατί επέλεξες τον Ακάς και αυτό αφορά και εμένα, συντονίζεσαι με εμένα. Είναι η εξερεύνηση, γι' αυτό βγήκε πρώτο εδώ το μηδέν. Ναι, έχω τη δύναμη, τα πιπ, να το πω έτσι, τα παπάρια να κάνω, να ξεκινήσω από το μηδέν. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Στα επαγγελματικά μου, στην καριέρα, στα ερωτικά. Ναι, ξεκινάω πάλι, έχω δύναμη, θα προχωρήσω. Δεν θα το βάλω κάτω. Ναι, έχω το συναίσθημα, με επηρεάζει. Έχω ιτηθεί στο παρελθόν, έχω φάει πολλές ήττες. Έχω φάει χώμα γιατί έχω πέσει κάτω ή γιατί με έχουν ρίξει. Ναι, με προδώσανε, με ρίξανε κάτω.
Ναι, αλλά νίκησες. Γιατί έχεις όλη τη δύναμη να τα αφήσεις όλα αυτά στο παρελθόν και να νικήσεις. Είναι ένα ρίξιμο δύναμης, γιατί έχεις πολύ δύναμη μέσα σου. Πολύ φωτιά. Τα μαζεύω. Αφήνω τα λόγια αυτά να δονηθούν λίγο μέσα σου. Και προχωράμε στο επόμενο. Τι είναι εδώ? Εσύ που επέλεξες τη δεύτερη επιλογή. Είναι μια γιαγιά. Είναι μια γιαγιά η οποία διαβάζει το χέρι. Δεν είναι τυχαία αυτή η εικόνα, είναι πραγματική γιαγιά. Και όντως ασχολείται με εσωτερικές τέχνες. Εκφράζει οποιαδήποτε γιαγιά του κόσμου. Τη γιαγιά σου. Που είχε σοφία, που είχε εμπειρία, που είχε ζήσει δύσκολες στιγμές, που έφαγε τη ζωή και εκείνα δεις ήτες και απογοητεύσεις με το κουτάλι και με κάποιο τρόπο είχε διέστηση, είχε εσωτερική δύναμη, είχε ένα ταλέντο, είχε το ενστικτό της, έβλεπε, επικοινωνούσε με άλλες διαστάσεις, με άλλα πράγματα, ασχολιόταν με εσωτερικές τέχνες, της άρεσε να λέει το φλιτζάνι, τον καφέ, χαρτιά, το ένα, το άλλο, δεν έχει σημασία. Ήταν εκεί για να σε διδάξει. Και αυτό είναι το νόημα που χάνουμε πολλές φορές, ξέρετε. Θα σας πω κάτι. Δεν έχει σημασία αν τα πιστεύεις αυτά ή όχι. Αν πιστεύεις στον καφέ, ή αν πιστεύεις στα χαρτιά, ή στην αστρολογία, ή αν πιστεύεις στα ταρό, δεν έχει σημασία. Μπορεί να μην πιστεύεις, ας το πάω έτσι. Αυτή η γυναίκα όμως σε άγγιζε και σε δίδασκε, γιατί το έκανε με αγάπη και με τη σοφία της. Άκουσε αυτά τα λόγια που δονούνται έτσι μέσα σου με τη φωνή μου. Το έκανε από αγάπη, με την αγάπη της. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για σένα, γιατί με αυτό συνδέεσαι εσύ, είτε άντρας είτε γυναίκα, να έχεις μια γιαγιά η οποία σ' αγαπούσε τόσο πολύ περισσότερο για τη ζωή της κάποια στιγμή, όπου προσπάθησε να σε διδάξει ή μπορεί να σου πει και λίγα πράγματα, αλλά αυτά που σου είπε, στα είπε για κάποιο λόγο. Αυτή η γιαγιά, πρόσεξε να δεις, μπορεί να είναι και πολύ αυστηρή. Μπορεί να είναι πάρα πολύ αγαπησιάρα, μπορεί να είναι όμως και πολύ πολύ αυστηρή και να μην σηκώνει μίγα στο σπαθί της και να ήταν και λίγο σκληρή απέναντί σου. Το έκανε όμως από αγάπη και πολλές φορές μαθαίνουμε πράγματα με σκληρό τρόπο. Δες το συμβολισμό. Μπορεί να σχολιόταν με πράγματα, μπορεί να σου έλεγε, είδα στον ύπνο μου, είδα αυτό, ή έχω μια διέστηση, ή είδα τον μπαμπά μου να μου λέει κάτι στον ύπνο μου. Και να λέμε εμείς, μα τι λέει η γιαγιά, ή να σου κάνει τον καφέ και να λες εσύ, μα. Ρε παιδί μου, τα πιστεύετε αυτά? Μην τα πιστεύεις. Είναι οκ. Okay. Σου πέρναγε όμως μηνύματα τα οποία έκανε με αγάπη. Αυτό κράτα. Εντάξει. Αγάπη. Αγάπη και καθοδήγηση. Αυτό είναι το δικό σου το στοιχείο και αυτή είναι τραπουλά της. Μια πολύ όμορφη τράπουλα, θέλω να τη δεις. Είναι Lenormand βέβαια. Είναι γαλλική Lenormand. Θα τα κάνουμε με γαλλικά Lenormand. Είναι ειδική. Έτσι μου ήρθε, έτσι αυτό επέλεξα. Πάμε να δούμε. Πάμε να το ανακάτεψουμε. Ρουνικό σταυρό, θα δεις. Και είναι μια κάρτα, θα στο δείξω, η οποία έχει συνδυασμούς. Όταν παρατηρήσεις, έχει και κάποια νούμερα. Κάνει συνδυασμούς. Θα κάνουμε δηλαδή ένα συνδυασμό και εδώ πέρα με κάποια πράγματα, αν βγούνε. Τι έχει να σου πει λοιπόν αυτή η γιαγιά? Κάτι έχει να σου πει. Αυτή η αναλύτρια εδώ, η οποία αναλύει και ξέρει, έχει πολλές γνώσεις και τις απέκτησε με την εμπειρία. Έφτασε σε μεγάλη ηλικία, αλλά η εμπειρία της και οι γνώσεις, η σοφία που απέκτησε είναι ανεκτίμητες. Θα σου πει μια φορά αυτές τις πληροφορίες που θα σου πει, αλλά θα είναι πολύ σημαντικές και θα σου μιλήσει στην καρδιά. Εντάξει, αυτό να ξέρεις. Ουφ, λοιπόν. Λέω ουφ γιατί θυμήθηκα τώρα τη δικιά μου τη γιαγιά. Η οποία ήταν, θα σας την πω, ας τη μνημονεύσω, δεν ζει φυσικά πια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λοιπόν. Ήταν από την Τρίπολη η γιαγιά η δικιά μου. Ήταν ψηλή, ξανθιά με κότσο βέβαια, με πράσινα μάτια, κατά πράσινα μάτια παιδιά όμως, αυτά τα μάτια που τρυπάνε πραγματικά, σε κοιτάνε και σε τρυπάνε, τρυπάνε το κεφάλι σου, τον εγκέφαλό σου. Δυνατή, δηλαδή, μέχρι το τέλος της κουβάλαγε ξύλα, παιδιά, έκοβε και κουβάλαγε ξύλα. Και όσες φορές είχα, γιατί την έβλεπα τακτικά, κυρίως τα καλοκαίρια, που πηγαίναμε στο χωριό με τους γονείς μου. Με έμαθε τη φύση, τη σοφία της φύσης.
στο δάσος, στο χωματόδρομο, στη βροχή να περπατάμε μέσα με το γαϊδουράκι, να κουβαλάει ξύλα μόνη ή στην πλάτη της και με το γαϊδουράκι. Πολλές φορές ξεκούραζε η ίδια το γαϊδουράκι δηλαδή. Γιατί όταν κουβαλάγανε ξύλα δεν πέρανε ένα κορμό έτσι, τα τάδα από κοντά. Δηλαδή πήγαινε στο δάσος και κόβε ξύλα. Τη θυμάμαι όμως, πολύ δυνατή, πολύ καπάτσα, έβαζε κάτω όλους τους άντρες, έτσι. Δηλαδή ένα βλέμμα της, μια λέξη έλεγε μόνο, και όλοι σιωπαίνανε, άντρες τότε με μουστάκια και καλά, ας πούμε, εγώ δεν μασάω, έτσι. Έτσι να είστε. Να πάρετε αυτή την ενέργεια, αυτή τη δύναμη, γιατί η ζωή το χρειάζεται αυτό. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, και με αυτό το πολύ ωραίο έτσι που μοιράστηκα μαζί σας, πάμε να κάνουμε εδώ το κεντρικό μας σημείο, λοιπόν, είναι τα φίδια. Τα φίδια έρχεται να σου μιλήσει για τη ζήλια αυτού του κόσμου. Έρχεται να σου πει ότι εδώ εσύ θα αντιμετωπίσεις ανθρώπους οι οποίοι σε ζηλεύουν, σε δηλητηριάζουν, σου περνάνε λάθος μηνύματα, μπορεί να είναι και προσβολές, γιατί έρχεσαι με ένα θέμα τώρα εδώ ιδιαίτερο για τους ανθρώπους και κυρίως για τις γυναίκες. Να προσέχεις τις γυναίκες. Αυτό σου λέει εδώ αυτή η γιαγιά. Εντάξει, αυτό είναι το κεντρικό θέμα το οποίο εσένα σε απασχολεί. Βεβαίως από την άλλη, θέλει να σου πει και το εξής. Επειδή σε δηλητηριάζουν ή επειδή δηλητηριάζουν άλλοι άνθρωποι, μη γίνεις κι εσύ έτσι. Φίδι δηλαδή. Μην το κάνεις. Μη λες, ωραία, επειδή το κάνουν άλλοι θα το κάνω κι εγώ. Μην πεις αυτό. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα κιόλας. Στο παρελθόν, υπήρχε εδώ βεβαίως βγαίνει μια βασίλισσα, εδώ βγαίνει ένας βασιλιάς, η γη. Αυτή η κάρτα βεβαίως έχει να κάνει με τα ψάρια. Είναι πολύ, πολύ τύχη τα ψάρια. Και για να δω εδώ πέρα αν συνδυάζεται με το 7. Όχι, δεν συνδυάζεται με το 7, για να δω και κάτι άλλο. Γιατί έχουμε συνδυασμούς εδώ, έτσι. Ωραία. Δηλαδή, συνδυάζονται με το μήνυμα, παίρνει μεγάλο νόημα όταν συνδυάζονται με κάποιους αριθμούς εδώ. Δεν συνδυάζει με κάποιον αριθμό. Υπήρχε λοιπόν εδώ στο παρελθόν ένας βασιλιάς γης, ο οποίος μπορεί να σου είχε προσφέρει ασφάλεια, χρήματα, χαρούμενες στιγμές, έτσι. Πράγματα όμως τα οποία σε γέμιζαν εσένα. Υπήρχαν πράγματα τα οποία σε γέμιζαν. Και ίσως αυτό να κάνει τους ανθρώπους να σε ζηλεύουν. Ότι είχες μια οικονομική άνεση, ότι ήσουν άνετη γενικότερα, άνετος, ότι δεν δυσκολευόσουν. Βέβαια εδώ το μυαλό μου πηγαίνει και κάπου αλλού, έτσι σαν ανάλυση, ότι υπήρξε κάποια στιγμή αυτός, γνώρισε μία, μπορεί να είναι οι γονείς σου, μπορεί να είναι κάτι άλλο, έτσι, μπορεί να είναι τρίτα πρόσωπα. Αυτός ο βασιλιάς, γιατί μιλάμε για μεγάλη ηλικία τώρα, αυτός ο βασιλιάς με αυτή τη βασίλισσα που μπορεί να αντιπροσωπεύουν γονείς, κάπου μεταξύ τους, ενώ εκείνος ήταν θετικός, η γυναίκα ήταν τοξική. Κάπου αυτός επηρέασε με κάποιο τρόπο, κάτι. Δες το εσύ. Μπορεί να είναι και τρίτα, μπορεί να είναι ένας θείος με μια θεία, οι οποίοι μπορεί να σας προδώσανε. Αυτός δεν ήθελε, το έκανε όμως αυτή. Ή το άλλο που σου λέω είναι εσύ, μη γεμίσεις τοξικότητα, διότι μπορεί κάπου στο παρελθόν κάτι να ζήλευες όσον αφορά με ένα οικονομικό θέμα. Για να δούμε όμως τις σκέψεις. Λοιπόν, οι σκέψεις είναι όχι μόνο ταξίδια, σημαίνει και γενικότερα οι αλλαγές στη ζωή. Για να δω εδώ πέρα, αν έχουμε 7 ή 34. Όχι, δεν έχουμε λοιπόν. Ναι. Άρα μέχρι στιγμής είναι, αυτές οι κάρτες είναι ξεχωριστές, δεν συνδυάζονται μεταξύ τους, παίζουν ρόλο. Λοιπόν, 10, μπαστούνι, σημαίνει οι αλλαγές, θέλεις να κάνεις αλλαγές στη ζωή σου. Να ταξιδέψεις, σου αρέσει να ταξιδεύεις, να προχωράς, να μετακινείσαι. Αυτό είναι και ένα μήνυμα και από τη γιαγιά, έτσι, που σου λέει ότι παιδί μου στη ζωή χρειάζεται, η ζωή είναι ταξίδι, να ταξιδέψεις, να κάνεις πράγματα, να μετακινηθείς, να προχωρήσεις. Εδώ βεβαίως, επειδή η κάρτα αυτή είναι ουδέτερη, σημαίνει στο χέρι σου είναι όλα.
πώς τη ζωή μας θα την κάνουμε θετική ή αρνητική. Αυτό θέλει να σου λέει, πρόσεξε. Πάμε στο κομμάτι της σταυρώνει. Και έρχεται πολύ ωραίο αυτό. Αυτό που έρχεται στα πόδια σου, που συναντάς, που πολλές φορές δεν είναι εμπόδιο, είναι, κάτι, είναι μια πρόκληση, είναι που θα το συναντήσεις, που χρειάζεται να δεις. Είναι μια πολύ όμορφη κάρτα, 6 κούπα, ο αριθμός 16, που σημαίνει τα αστέρια. Για να δω κάτι τώρα. Να δω αν κάτι συνδυάζεται εδώ πέρα. Έχουμε το 32, 7 και το 3. Όχι, δεν συνδυάζονται. Για να δούμε αν έχουμε εδώ. Όχι, ωραία, εντάξει. Είναι, πρόσεξε να δεις, μέχρι στιγμής είναι ξεχωριστές οι κάρτες. Άρα η ζωή σου είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό, εντάξει, το οποίο εσύ πρέπει να το δεις. Αυτό όμως εδώ που θέλει να σου πει είναι σύνδεση. Τα αστέρια σημαίνουν τύχη, αγάπη, να αναζητήσεις την αγάπη. Ναι. Και η αγάπη δεν σημαίνει μόνο ερωτικό κομμάτι, σημαίνει φιλικό, σημαίνει οικογενειακό, σημαίνει πολλά πράγματα. Το 6 κούπα είναι από τις πολύ γλυκές, όμορφες κάρτες, ας το πούμε, όμορφος αριθμός. Αυτό το οποίο θέλει να σου πει είναι ότι μπορεί να έχεις στη ζωή σου αναγνώριση, επιτυχία, νέα πράγματα και να πιστεύεις, σου λέει εδώ, να πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι εκεί πάνω το οποίο, ας το πούμε, είναι δυνατότερο από εμάς, αλλά δεν είναι για τιμωρία, είναι για να σε βοηθήσει. Και στο επόμενο που θα επιλέξω, μάλιστα, είναι κάτι, μάλιστα, κάτι που παίζει ρόλο, είναι το σπίτι. Εδώ είναι το κλειδί σου, είναι το μέλλον σου, είναι το σπίτι. Εδώ λοιπόν έχουμε, πρόσεξε να δεις, εδώ έχουμε έναν βασιλιά γης, εδώ έχουμε έναν βασιλιά κούπα. Άρα εδώ τώρα ο συνδυασμός, πρόσεξε να δεις οι συνδυασμοί εδώ για να δούμε αν έχουμε κανένα τεσάρι, αν συνδυάζω, εδώ έχουμε ένα τεσάρι λοιπόν, να το. Εδώ λοιπόν ζηλεύουν, υπάρχει ζήλια για την οικογένεια, γι' αυτό έβγαινε εδώ πέρα με την οικογένεια, ζηλεύουν την οικογένειά σου. Ζηλεύουν το σπιτικό σου, ζηλεύουν αυτό που έχεις φτιάξει, εν πάση περιπτώσει είναι λίγο περίεργο, όμως είναι μια κάρτα η οποία το σπίτι σημαίνει και η ασφάλειά μας. Το 4 σημαίνει ασφάλεια, σημαίνει οικογένεια, σημαίνει ότι βρίσκω ένα σπιτικό, έχω ένα σπιτικό, ανήκω σε ένα σπιτικό. Μπορεί να είναι οικογένεια που έχεις φτιάξει εσύ, που θα φτιάξεις. Αλλά είναι πολύ όμορφη κάρτα, θέλω να τη δεις, γιατί αυτό είναι το μέλλον που γενικά είναι καλές οι κάρτες. Πρόσεξε όμως την τοξικότητα γενικά των άλλων ανθρώπων ή και τη δική σου τοξικότητα. Αυτό σημαίνει. Πολύ όμορφη κάρτα. Εδώ η γιαγιά λοιπόν αυτό που σου λέει, παιδί μου, κοίταξε να δεις, αυτό το οποίο πρέπει εσύ να δεις γενικότερα στη ζωή σου είναι ότι υπάρχουν άντρες δεξιά και αριστερά οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου, πάρ' το έτσι, σου το πω έτσι, όποιος και ό,τι και αν σημαίνει αυτό, αλλαγή στη ζωή, θετικές σκέψεις, έχεις προστασία, έχεις κατεύθυνση, 6 κούπα να βρεις την αγάπη και η ασφάλεια εδώ πέρα που αναζητάς, με ένα σπίτι, με μια οικογένεια. Εντάξει, αυτά είχε να σου πει η γιαγιά. Επόμενο. Η επόμενη κάρτα είναι αυτός εδώ πέρα ο Αιγύπτιος αναλυτής ταρομάντης. Αίγυπτος. Εσύ συνδέεσαι με την Αίγυπτο. Συνδέεσαι λοιπόν με την Αίγυπτο διότι η ψυχή σου, εσένα σε απασχολούν τα θέματα ψυχής, αρχαίος πολιτισμός, για κάποιο λόγο οι αρχαίοι πολιτισμοί μπορεί να σε ελκύουν, η ιστορία τους, ο πολιτισμός τους, η κουλτούρα τους, μπορεί να έχεις κάνει ταξίδια, μπορεί να μην έχεις κάνει ταξίδια αλλά να σκέφτεσαι, γενικά κάτι σε συνδέει με τον αρχαίο Αιγυπτιακό πολιτισμό ή γενικά με τους αρχαίους πολιτισμούς, κυρίως με τον Αιγυπτιακό. Μυστήριο, τα μυστήρια που κρύβονται, διότι ο Αιγυπτιακός πολιτισμός κρύβει πολλά μυστήρια που προσπαθούμε να τα αναλύσουμε με τη λογική, αλλά δεν αναλύονται με τη λογική πολλά πράγματα, μόνο με τη μεταφυσική και με άλλους όρους. Σύμβολα, πολλά σύμβολα. Τα σύμβολα παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Και αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα θέλεις να πας λοιπόν, ας το πούμε έτσι, να το φτιάξουμε λίγο το πλαίσιο, σε έναν αρχαίο Αιγυπτιακό ναό, να συναντήσεις έναν από αυτούς τους ιερείς και να σου αποκαλύψει μυστικά, όχι γενικά, για σένα. Εντάξει, και με αυτό θα πάμε.
τα μυστικά που θέλει εσύ να μάθει. Δηλαδή, θα πήγαινε και θα λε: ρε παιδί μου, okay, εντάξει, παίζουμε για τη ζωή. Τι να κάνω. Παίζουμε ένα γενικό. Εντάξει, με απασχολούν και τα επαγγελματικά, με απασχολούν και τα ερωτικά, αλλά παίζουμε, σε παρακαλώ, όμως γενικά για τη ζωή μου. Και αυτός λοιπόν τώρα ο αναλυτής εδώ, ο αρχαίος Αιγύπτιος μάγος, ας το πούμε, ετοιμάζεται να στα πει. Γνωρίζει, γνώριζαν βεβαίως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, είχαν φτάσει σε γνώση η οποία θαύτηκε, ας το πούμε. Να φανταστείτε, ο Πυθαγόρας είχε μείνει πάρα πολλά χρόνια και ήταν από τους, ο μοναδικός Έλληνας, ο οποίος, γιατί οι Αιγύπτιοι δεν δεχόντουσαν να, άλλους ξένους να τους μάθουν τα μυστήρια, ήταν ο μόνος ο οποίος μύθηκε στα Αιγυπτιακά μυστήρια και επηρεάστηκε πάρα πολύ, διότι κατάλαβε και βγήκε από εκεί η αριθμολογία, ας το πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε και να δούμε εδώ. Α, μάλιστα. Και ξεκινάμε με το εξής. Εδώ θέλω να σας πω κάτι, κοιτάξτε να δείτε. Η αποτύπωση εδώ, υπάρχουν διάφορες κάρτες, αυτό, είναι το, αυτό στην Ελλάδα γενικά έχει επικρατήσει, είναι το 6 μπαστούνι. Ας πάμε με αυτό. Όμως, στο εξωτερικό, να το πω έτσι, σε άλλους πολιτισμούς, αυτό δεν είναι το μπαστούνι, είναι τα ξύφι. Είναι το 6 ξυφών. Πάμε όμως να δούμε αυτή την ερμηνεία, μη σας μπερδέψω, θα σας πω τι είναι. Εδώ υπάρχει, είναι κρυμμένος ο ήλιος πίσω από αυτή την κάρτα. Και θέλεις να σου αποκαλυφθούν πράγματα, γιατί ο ήλιος αποκαλύπτει πράγματα, να σου αποκαλυφθούν πράγματα και να γεμίσεις, να έχεις θετική ενέργεια στη ζωή σου. Και εδώ σημαίνει όμως απογοητεύσεις γενικά τη ζωή. Έχω απογοητευτεί, με αυτό το αίτημα πας. Σε αυτόν εδώ πας και λες έχω απογοητευτεί και στο βγάζεις και σου λέει απογοητευτεί παιδί. Εμπόδια στη ζωή, απώλειες στη ζωή, έξοδα, απρόσμενα ιδιαίτερα έξοδα από τη ζωή και γενικότερα απογοητεύσεις και σε θέματα αισθημάτων. Εδώ μπορεί να έχει να κάνει και με το παρελθόν μιας σχέσης ή κάποιων σχέσεων. Δυσκολία στις σχέσεις, εννοούμε τις ερωτικές. Σε όλα τα επίπεδα. Και το σεξουαλικό κομμάτι ίσως, και το ερωτικό, και το ρομαντικό, και της προσοχής, κτλ. Κτλ. Απογοητεύσεις όμως γενικά. Εντάξει. Πάμε να δούμε εδώ. Και έχει, μου βγήκε ανάποδα. Παίζει ρόλο, αλλά να στο φέρω έτσι και να σου πω εδώ βεβαίως ότι έχουμε έναν Δία. Ο Δίας είναι καλό, 10 κούπα. Προστασία, τύχη, δώρα, θετικές αλλαγές. Ανάποδα σημαίνει ότι χάνει δύναμη. Σημαίνει ότι σου έρχονται δώρα από το παρελθόν, δηλαδή ήσουν τυχερός, τυχερή, σου είχαν τύχει πράγματα θετικά, αλλά δεν είχαν όμως την ουσία, το βάθος και τη δύναμη που εσύ μπορεί να ήθελες. Ναι, μεν Δίας εδώ φέρνει δώρα, δηλαδή αν εδώ η όρθια κάρτα, να σου το πω έτσι, είναι στο 100%, ανάποδα μπορεί να είναι από 60 έως 80%. Ανάλογα με τις περιπτώσεις και τον αστρολογικό σου χάρτη, τον αριθμολογικό σου χάρτη κτλ. Κτλ. Μην σε μπερδεύω άλλο. Δεν σε πεις και τους αριθμούς, 16 τι ρόλο παίζουν στη ζωή σου, εντάξει. Λοιπόν. Και ζώδια, εδώ έχουμε τώρα ζώδια. Εδώ πέρα έχουμε τον ήλιο, αλλά και γενικότερα ζώδια της φωτιάς. Εντάξει. Και εδώ έχουμε ζώδια του νερού ή και οροσκόπους. Κάτι παίζει ρόλο εδώ. Αλλά είναι η απογοήτευση εδώ. Μάλλον δεν πήρες όσο στο ποσοστό που θα ήθελες εσύ κάποια πράγματα. Δεν έχεις όλη αυτή την ικανοποίηση που θα ήθελες. Εδώ τώρα έχουμε κάτι άλλο. Οι σκέψεις από πάνω. Οι σκέψεις από πάνω μας έρχονται με έναν Πλούτονα και έναν Δία μαζί συνδυασμός. Αυτή η κάρτα, το Α ξυφών, δεν είναι και πολύ καλή κάρτα. Υπάρχει ζήλια και προβλήματα. Είναι ένας συνδυασμός δηλαδή. Υπάρχει χαρά, κέρδη ίσως, κάτι καινούριο, ανάλογα όμως αν έχουμε ένα, δηλαδή εδώ έχουμε έναν Δία, εδώ έχουμε έναν αδύναμο Δία, όχι όμως η χαρά που θα ήθελες εσύ στο ποσοστό ή στο μέγεθος που θα ήθελες. Και το σκέφτεσαι αυτό. Και λες τι καινούργια πράγματα να κάνω. Εντάξει, θέλεις εύνοια. Και στο κρεβάτι εννοείται, να υπάρχει εύνοια δηλαδή, στα καινούργια ξεκινήματα. Αυτή η κάρτα σημαίνει ξυφών, εντάξει, άσος ξυφών, αλλά από την άλλη, στον πολιτισμό αυτό εδώ πέρα των Αιγύπτιων,
Αυτό σημαίνει μπαστούνι. Γι' αυτό και εδώ βλέπουμε αυτό εδώ πέρα το σύμβολο του μπαστούνιου. Δεν πειράζει όμως, παίρνουμε τα μηνύματα που γράφει εδώ πέρα η κάρτα. Απλά στο λέω έτσι γενικά, σαν διάκριση δηλαδή, τίποτα άλλο. Ποιο είναι το μήνυμα? Σου έχει και ένα μήνυμα εδώ, ξεκάθαρο. Δες το εδώ, γι' αυτό είναι οι Αιγυπτιακές πανέμορφες κάρτες, έχω γράψει εγώ βέβαια. Δράσε τώρα. Υπάρχουν εμπόδια, αλλά μπορεί να αρχίσει και κάτι νέο. Εδώ λοιπόν εσύ λαχταράς και κάτι νέο. Λαχταράς και έναν καινούριο έρωτα. Και έναν έρωτα ο οποίος θα είναι και το ερωτικό του κομμάτι πολύ δυνατό, ίσως και μια καινούρια δουλειά. Το καινούριο. Αναζήτησε λοιπόν, αναζητάς το καινούριο στη ζωή σου. Και ένα μήνυμα που σου λέει αυτός εδώ πέρα είναι ότι κοίταξε να δεις, έχεις τις απογοητεύσεις σου, κάτσε να το φέρω από εδώ λιγάκι για να φαίνεται καλά, έχεις τις απογοητεύσεις σου. Ναι, είναι ο ήλιος που θες να βγεις προς τα έξω δυναμικά, έχεις απογοητεύσεις, εμπόδια. Το μόνο που θα σε σώσει είναι οι σκέψεις που κάνεις να είναι δυνατές να αλλάξεις και να μην φοβάσαι να κάνεις το καινούριο ξεκίνημά σου, εντάξει. Λοιπόν, όπα. Το επόμενο που μας έρχεται είναι, μάλιστα, εξαιρετικό αγαπημένο μου, αγαπημένο μου. Κάρμα. Αυτή είναι η κάρτα του, κάρμα. Τζόκερ βέβαια, παίζει ρόλο, ευλογία. Είναι η κάρτα των θαυμάτων. Πίστεψε ρε παιδί μου, πίστεψε. Πρέπει να έχεις πίστη, να πιστεύεις σε κάτι. Αν είσαι αρνητικός, αρνητική, πρόσεξε να δεις. Θα σου πω κάτι. Ο Θεός, να σου το πω έτσι, ασχολείται με τα πράγματα που μπορεί εκείνος να χειριστεί. Ο άνθρωπος όμως εδώ σε αυτή τη διάσταση θα χειριστεί τα πράγματα με τα οποία εκείνος θα χειριστεί. Και πρέπει να τα χειριστείς. Έχεις. Δες την έννοια του κάρμα. Εδώ σημαίνει και χρόνο, εδώ σημαίνει είναι ο χώρος εδώ, αλλά χρειάζεται σε χρόνο, θα έχεις αμοιβές, θα έχεις προστασία. Πίστεψε όμως, είναι μια κάρτα θαυμάτων και είναι μπροστά σου, στα πόδια σου. Και είναι εκεί για να σου δώσει δύναμη και το καινούριο που ίσως επιθυμείς. Μόνο έτσι θα προχωρήσεις. Αν δεν πιστεύεις, αν πεις όλα είναι στραβά, όλα είναι κοινό, δεν θα προχωρήσεις. Εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα, προστασία. Μελέτησε λίγο για το κάρμα, πώς δουλεύει, τι γίνεται, μελέτησε. Εντάξει, ψάξε το λιγάκι. Είναι μια πολύ σημαντική κάρτα και αυτή σαν να σου λέει ότι okay, εντάξει, οι απογοητεύσεις στη ζωή υπάρχουν, αλλά δεν είναι για να σε ρίξουν, είναι για να νικήσεις. Για να καταλάβεις την ισορροπία και μια πολύ ωραία κάρτα για το κλειδί σου. Αυτό είναι για το μέλλον. Τρία καρό. Ερμής. Ο Ερμής σημαίνει επικοινωνία, επιτυχίες. Υπάρχει, πρόσεξε πώς θα το πω, μη μου μπερδευτείς. Υπάρχει ο ζυγός. Πίσω από αυτή την κάρτα υπάρχει ο ζυγός. Η κάρτα όμως ανήκει στα πεντάκτηνα. Και τα πεντάκτηνα σημαίνει τα ζώδια της γης. Υπάρχει όμως και ένα ζυγός ανάμεσά τους. Κρύβεται και ένα ζυγός. Αυτό. Δηλαδή, πέρα από τα ζώδια της γης, κρύβεται και ένα ζυγός. Ώρα αποφάσεων. Είναι μια πολύ καλή κάρτα, σου λέει παρέα, ταξίδι, σχέσεις, αμοιβές, έχεις ικανότητες, έχεις δυνατότητες, έχεις το τρία που σημαίνει η έκφραση, σημαίνει η επικοινωνία, σημαίνει η δημιουργικότητα, σημαίνει είσαι ένας άξιος άνθρωπος, άξιος όταν εννοούμε δηλαδή σε πολλά πράγματα, αλλά και σαν υπόσταση, πώς να σου το πω, έχεις πολλές ικανότητες. Ο Ερμής σημαίνει επικοινωνία. Ο Ερμής σημαίνει επικοινωνώ. Σημαίνει επίσης ο Ερμής και σπουδές. Ο Ερμής επίσης σημαίνει και επαγγελματικά δρόμενα. Βάλε στη ζωή σου λοιπόν. Θα μου πεις, μα είμαι σε ηλικία αυτά. Όχι, 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 δεν πάει έτσι. Φίλες και φίλοι, αυτό που λένε οι εσωτερικές τέχνες σε όλες και συμφωνούν είναι μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας για πάντα, δεν εγκαταλείπουμε. Έχουμε έρθει σε αυτή την ενσάρκωση για να δουλέψουμε ο καθένας από εμάς με ποικίλους τρόπους. Εντάξει, ο καθένας μας φυσικά έχει ικανότητες. Προχώρα. Άρα λοιπόν εδώ το μήνυμα το οποίο σου λέει είναι έχεις προστασία, έχεις ευλογίες και είσαι ένας άνθρωπος άξιος και μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Ή είναι αυτό που λένε μου αξίζει κάτι καλύτερο και στα ερωτικά έτσι και στο ερωτικό κομμάτι. Μπορεί να πέρασε ένα δύσκολο χωρισμό, αλλά μου αξίζει κάτι καλύτερο. Αυτό να λες και να το ψάχνεις. Στον χρόνο το καθένας έτσι, δεν είναι την επόμενη μέρα. Λέμε τώρα. Μια εργασία. Μου αξίζει μια καλύτερη εργασία από αυτή που είμαι. Άρα οι προβληματισμοί σου εδώ, δες όλα πώς συνδυάζονται, άσος 10
Πάλι άσος κάνει εδώ, το 1 δηλαδή. 6. Δεν υπάρχει νούμερο, είναι κενό, είναι το θεϊκό νούμερο αυτό. Και το 3. Δες πώς όλα αυτά συνδυάζονται στη ζωή σου. Μπορεί να είναι μήνας, ημερομηνία, χρόνος, σπίτι, διαμονή. Ο καθένας θα είναι διαφορετικά. Κάτι σημαντικό, 3 μήνες πριν και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά όμως, δυνατότητες. Εξαιρετικός. Πω, έφυγε μαζί με τα χαρτιά αυτός. Αυτός εδώ κολλήσαν τα χαρτιά πάνω τους. Λέει, τόσο ήταν σημαντικό το μήνυμα του και η ενέργειά του. Ωραία. Και τώρα πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, ετοιμάσου τώρα. Τέταρτη επιλογή. Αυτή εδώ πέρα η φοβερή τύπησα. Τι κάνει, θέλω να το δεις. Είναι σε άλλες διαστάσεις. Δύναμη εδώ. Λοιπόν, η μεγάλη, σαν να είναι μια μεγάλη αίρια, σαν να είναι μια αίρια. Και προσέξτε να δείτε. Έβηξα, κόλλησε ο λαιμός μου. Καλά, έκανα λίγο pause για να το βίντεο, για να μην με ακούτε τώρα να βήχω σαν αυτό. Τι σημαίνει αυτό ενεργειακά, τι θα μπορούσε να σημαίνει βήχο. Σαν να μου λέει, και με το που την άγγιξα έτσι, σαν να μου λέει, μη φανερώσεις τα μυστικά. Μη φανερώσεις αυτά που δεν πρέπει να φανερωθούν. Εσύ πάντως συνδέεσαι, θα πούμε αυτά που, εντάξει, οκ, okay. Το δεχόμαστε. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, το δεχόμαστε λοιπόν και πάμε να αποκαλύψουμε αυτά που μπορούμε να αποκαλύψουμε. Αλήθειες βέβαια, αλλά αυτές που χρειάζεται να αποκαλύφθουν. Αυτή εδώ πέρα η γυναίκα που είναι σε άλλες διαστάσεις είναι μία μάγισσα, μία μαγισούλα. Δεν είναι μαύρη μάγισσα, εντάξει, για να το ξεκαθαρίζω. Είναι εκείνη η οποία της αρέσει να ασχολείται με κάποια πράγματα, με αστρολογία, με ταρό, με γενικά με αυτές τις εσωτερικές τέχνες, έτσι. Στις οποίες θέλει να βοηθήσει και τους ανθρώπους, λοιπόν, και καταλαβαίνει και έχει καταλάβει ότι όντως ένας άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει πολύ ισχυρές δυνάμεις ενεργειακές, αλλά αυτά δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη, και να αποκαλεί και να φτάσει στη δική του προσωπική αλήθεια στον δρόμο τον οποίο προχωράει. Μισό λεπτό, πιο και λίγο καφέ. Αμάν βρεσί, με πνίξες, εντάξει, είπαμε, πω. Οκ, όλα καλά. Εντάξει, εσύ λοιπόν, είτε άντρας είτε γυναίκα, συνδέεσαι με αυτές τις ποιότητες. Ισχυρή ενέργεια, πιστεύεις στην ενέργεια, στο κάρμα, στους κανόνες, ότι υπάρχουν άλλες διαστάσεις, πιστεύεις στο μάτι, πιστεύεις στην κακογλωσσιά, πιστεύεις στις κατάρες, πιστεύεις σε αυτά τα πράγματα και πιστεύεις ότι ναι, οι άλλοι άνθρωποι από την κακία τους μπορούν να σε επηρεάσουν. Ό,τι και να είναι όμως, εσύ μπορεί να είσαι πολύ, πολύ καλή στο ξεμάτιασμα, έτσι, ή πολύ καλός. Ας μην το πιστεύεις. Εγώ το έχω δει με τα μάτια μου μπροστά πάντως στο ξεμάτιασμα και πώς και σε μένα πάνω μου, αλλά και σε άλλους ανθρώπους να το βλέπω να εξατμίζεται. Πώς να σας το πω. Σαν ενεργειακός καπνός, όχι καπνός, δηλαδή να εξατμίζεται, ας το πω, ένα τέτοιο πράγμα. Απίστευτο, τέλος πάντων. Πολλά πράγματα κι εγώ δεν πίστευα πριν ασχοληθώ έτσι με όλα αυτά και μπω πιο βαθιά. Και όταν έβλεπα πώς βγαίνανε στην πορεία και πώς υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αποκαλύψαν για μένα μυστικά, τα δικά μου μυστικά, έτσι, εκεί είναι που άρχισα να πιστεύω, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για μένα. Πάμε όμως. Δύναμη. Εδώ μιλάμε για ενεργειακή δύναμη. Μιλάμε για τη δύναμη της θέλησης και τη δύναμη του λόγου. Διότι ένας μάγος, μία μάγισσα, να προσέξεις όμως, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που βγήκε η θηλιά και ο λαιμός, να προσέξεις γενικότερα και τους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι, γιατί εδώ βγήκε η θηλιά που σημαίνει στεναχώρια, δόλια μέσα, κίνητρα, κίνδυνος, καταπίεση, έτσι είναι αυτό. Και αυτό που μας κλείνει το λαιμό και θέλουμε να μιλήσουμε και δεν μπορούμε. Μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις ή άνθρωποι τέτοιοι. Πρόσεξε επίσης τα λόγια που εξτομίζεις και πρόσεξε επίσης και μη ρίχνεις και τις κατάρες, γιατί επηρεάζεσαι πάρα πολύ.
Καλά, δεν εννοώ τώρα ο άλλος πέρασε με το κόκκινο και τον μουτζώνει. Εντάξει, οκ. Okay. Λέω όμως επί τούτου να κάνεις πράγματα επί τούτου, ας το πούμε. Γιατί έχεις δύναμη. Γενικά όμως αισθάνεσαι στεναχώρια. Αυτό είναι το θέμα σου. Έρχεσαι εδώ, και το, γιατί μόνο του βγήκε και το πρώτο κομμάτι που βγαίνει είναι ότι ξέρεις κάτι, αισθάνομαι φιλιά στο λαιμό. Φιλιά στο λαιμό. Ωραία, για να δούμε το κεντρικό θέμα. Το κεντρικό θέμα δηλαδή, εσύ ας πούμε. Για να δούμε εδώ και βγαίνει ανάποδα. Η χελώνα. Νιώθεις αστάθεια. Νιώθεις ότι σε ανταγωνίζονται. Νιώθεις ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ότι υπάρχει ένας αργός ρυθμός, ότι επίσης δεν υπάρχει τύχη για τη χελώνα και τις τύχεις. Ότι κάπου λίγο ίσως παλεύεις και με την υγεία σου. Και φαίνεται ότι αναζητάς κάτι ώστε να βελτιώσεις, να το πω έτσι, τις συνθήκες της ζωής σου. Και την υγεία σου και τις συνθήκες της ζωής σου γενικά, εντάξει. Να το πούμε γενικά, είναι ανάποδα. Και βέβαια δώσε σημασία και στα, πώς το λένε, και στα νούμερα, το 40, το 48, που 8 και 4 μας κάνει 12, μας κάνει 3, κάνουμε τέτοιους υπολογισμούς. Κάτι πάνε στραβά σε σένα. Αρκετά στραβά πράγματα. Ξέρω ότι ακούγεται απογοητευτικό, μείνε όμως εδώ στο τέτοιο, διότι θα δούμε τι θα γίνει. Το επόμενο που σου βγαίνει ανάποδα και ένας άντρας. Σου πάνε ανάποδα, σου πάει ανάποδα και ο άντρας. Κυρίως για τις γυναίκες. Εντάξει. Αν είσαι άντρας, είσαι εσύ, συντονίζεσαι με αυτό εδώ πέρα και σου λέει, ρε μεγάλε, έλεγχο, έχω χάσει τον έλεγχο. Ανταγωνισμός από άλλον άντρα, αν είσαι άντρας, εντάξει. Έλλειψη αυτοπεποίθηση σε ρίχνει πολύ από κάτω. Μπορεί να είναι τα επαγγελματικά σου, μπορεί να είναι τα ερωτικά. Μπορεί να χάσεις μια γυναίκα από έναν άλλο άντρα, από έναν ανταγωνιστή. Γίνεται αυτό, έτσι. Και νιώθεις ότι δεν ήσουν αρκετά ικανός. Αν είσαι γυναίκα, έχεις προδοθεί από άντρα. Και μπορεί να αναγκάστηκες να ψάξεις να βρεις την αγάπη σε έναν άλλον άντρα. Σημαίνει και αυτό εδώ. Μπορεί να είναι ένας πατέρας επίσης. Μπορεί να είναι ένας άντρας ο οποίος να είναι στο άμεσο, δίπλα σου να το πω έτσι, ο οποίος έχει απογοητεύσει. Απογοητεύσεις. Χελώνα, ανάποδα, άντρας ανάποδα. Απογοητεύσεις, τσακωμή, σκληρά λόγια, καθόλου αγάπη. Κάπου η αγάπη, κάπου γι' αυτό υπήρχε και αυτή η θηλιά. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η γυναίκα εδώ που είναι και το γυναικείο στοιχείο. Γι' αυτό υπάρχει και ο άντρας που συνδέεται με τη γυναίκα, είτε αν είσαι άντρας συνδέεσαι με τη γυναίκα, αν είσαι γυναίκα εσύ συνδέεσαι με τον άντρα. Είναι το... Γι' αυτό υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες. Και γι' αυτό ακόμα εμένα ο λαιμός μου με ενοχλεί. Βέβαια έχει ερεμήσει αρκετά. Να σας πω κάτι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν σημαίνει ότι παθαίνουμε κάτι κακό. Σημαίνει όμως ότι κάτι θέλει να σου πει ότι... Αυτά δηλαδή που έδειξα εγώ και τα λοιπά. Δεν είναι τυχαίο. Θέλει να σου δείξει η ενέργεια, γιατί την ενέργεια τη φοράμε φίλες και φίλοι. Μπορούμε να το κάνουμε. Μέχρι ένα σημείο, έτσι είπαμε, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, θέλει να σου περάσει μηνύματα. Εδώ σου μιλάει για αποκαλύψεις μέχρι βέβαια ένα σημείο, διότι εδώ είναι πολύ μπερδεμένα και ανακατωμένα, να το πούμε, και δύσκολα. Μέχρι ένα σημείο θα το αγγίξουμε και είναι οκ, εντάξει. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο. Εδώ έχουμε έκλειψη. Δεν είναι τυχαίο που αυτό το βίντεο γίνεται μέσα στην καρδιά της έκλειψης ηλίου, στον κρυό, και εδώ έχουμε και τον Άρη. Που είμαστε σε αυτή την καρδιά της έκλειψης, παίζει ρόλο. Δεν έχει σημασία αν αυτό το βίντεο το δεις μετά από πολύ καιρό, διότι η έκλειψη του ηλίου μας επηρεάζει για πολύ καιρό, για πολλούς μήνες. Και 6 μήνες και 7 μήνες περίπου. Εδώ θέλει να σου πει φόβος, ανασφάλεια. Από την άλλη, έρχονται αποκαλύψεις και σου μιλάει και για αυτή για αποκαλύψεις. Και απεσιοδοξία γενικά, αλλά είναι σε όρθια θέση. Η έκλειψη ηλίου γενικά, φίλες και φίλοι, δεν είναι εύκολο γεγονός, είναι δύσκολο γεγονός και πάντα έχει απώλειες. Τώρα, οι απώλειες είναι, φεύγουν ξαφνικά άνθρωποι από κοντά σου, κυριολεκτικά, μπορεί να είναι και από τη ζωή, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίως το αρσενικό στοιχείο επηρεάζει εδώ. Ήσουν σε ένα γάμο και ξαφνικά χωρίζεις ενώ δεν ήθελες, χάνεις κάτι, έχει την έννοια του χάνω. Επίσης η έκλειψη ηλίου είναι και σε αναιρετική μοίρα, 21η μοίρα στον κρυό,
Μπες, αν θέλεις, στο κανάλι μου, στην κοινότητα. Έχω γράψει ένα πολύ μικρό άρθρο, μπορείς να το διαβάσεις έτσι λίγο για να, για να πάρεις μια γεύση, μια ιδέα. Δύσκολο. Γι' αυτό υπήρχε και η θηλιά και έβηχα κι εγώ και κατάπια το σάλιο μου και, διότι οι αλήθειες που έρχονται στην επιφάνεια είναι πολύ δύσκολες. Είναι θηλιά στο λαιμό. Και είναι ένα δύσκολο άνοιγμα, όντως. Δεν θα μασίσω τα λόγια μου. Είναι δύσκολο άνοιγμα. Περιμένει όμως. Πάντα όλα ισορροπούν. Και φυσικά ισορροπούν. Εντάξει. Η δύναμη του λόγου, δηλαδή, προσέξτε, είπα ισορροπούν και βγήκε το 45 που είναι η δύναμη. Διότι. Ένα μήνυμα. Πού σου λέει αυτή η ευλογημένη εδώ πέρα, που την επέλεξες, που μπορεί να είσαι και εσύ με κάτι ταυτίζεσαι, είναι ότι κοίταξε να δεις, είναι ο αριθμός 45, μας κάνει ο αριθμό 9, είναι η δύναμη. Βρες άτομα τα οποία μπορούν να σε στηρίξουν, έχεις όμως τη δύναμη να φέρεις σταθερότητα στη ζωή σου, ασφάλεια και προστασία. Και να έχεις αυτοπεποίθηση. Βρε, δεν πά να χαλάει ο κόσμος, πριν έχεις αυτοπεποίθηση. Μπορεί να μου πεις, μα αρέσει, ακάς πώς γίνεται αυτό, και όμως γίνεται. Ο καθένας, τι σημαίνει βέβαια αυτοπεποίθηση για τον καθένα, όμως όταν έχεις αυτοπεποίθηση, μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα από τη ζωή σου, από τον εαυτό σου. Μην τα παρατάς. Αυτό σου λέει αυτή εδώ πέρα. Έχουν έρθει ανάποδα τα πράγματα εδώ, έχεις 1, 2, 3, 4 κάρτες δύσκολες, πολύ δύσκολες. Δεν είναι εύκολες. Και τι σου λέει? Όχι. Όχι ρε φίλε. Αυτό μαθαίνουμε και μας λέει και η αριθμολογία. Αυτό μαθαίνουμε και μας λέει η αστρολογία. Και τα ταρό. Και η ρούνη. Όλα αυτά λένε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Βρες με κάποιο τρόπο αυτοπεποίθηση και δύναμη ή και πάρε δύναμη από άλλους ανθρώπους να σε στηρίξουν. Προχώρα στη ζωή σου. Γι' αυτό έρχεται η δύναμη εδώ για να εξισορροπήσει και έρχεται στα πόδια σου, που σημαίνει τα πόδια να κρατήσουν γερά όλες αυτές τις δυσκολίες για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Και βεβαίως μας έρχεται κάτι πολύ όμορφο. Η πύλη. Πρόσεξε να δεις. Η πύλη με τον αριθμό 30 και το γράμμα π σημαίνει όνομα ανθρώπου. Μπορεί να το όνομά σου, μπορεί να το όνομα κάποιου ανθρώπου, μπορεί να σε βοηθήσει, να σε κάνει. Έχουμε κάποιο άλλο όνομα εδώ? Όχι. Μόνο εδώ έχουμε όνομα. Το γράμμα π δηλαδή. Έχεις διλήμματα, υπάρχουν όμως και λύσεις. Μπορεί να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος και νέες ευκαιρίες. Αλλά το μήνυμα, εδώ είναι ο αριθμός 30. Δες εσύ τώρα όλοι αυτοί οι αριθμοί, ο αριθμός 30 και ο αριθμός 3. Πώς όλοι αυτοί οι αριθμοί παίζουν ρόλο στη ζωή σου. Εντάξει. Αυτό που σου λέει αυτή η ευλογημένη κοπέλα εδώ με την οποία συνδέεσαι, αυτή η μαγισούλα, ας το πούμε, η θηλυκή ενέργεια που μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα, να λειτουργήσει αλχημικά στη ζωή. Είναι βρες δύναμη για να περάσεις τη δική σου πύλη που θες να περάσεις, όποια και να είναι αυτή. Νέες ευκαιρίες, μετακίνηση, νέα πράγματα, νέοι κύκλοι στη ζωή, νέο κεφάλαιο στη ζωή. Ναι, ανά πάσα στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, στη ζωή μας, τα νέα κεφάλαια και οι νέοι κύκλοι δεν ανοίγουν μόνο σε μία συγκεκριμένη ηλικία, των 25-30. Αυτό είναι λάθος. Να σας το πω λίγο αστρολογικά, λίγο διαφορετικά. Ας πούμε ότι είσαι εγώκερος, λέω τώρα. Είσαι εγώκερος στο ζώδιο και έχεις και οροσκόπο εγώκερο. Και έχεις κάπου ισχυρά τον Κρόνο σου στο 10ο οίκο, λέω τώρα, έτσι. Ισχυρός Κρόνος στο 10ο οίκο, έχεις και έναν ήλιο, ας πούμε, στο 10ο οίκο, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα έχεις βοήθεια στα επαγγελματικά σου από ανθρώπους που μπορεί να είναι μεγάλες ηλικίες να σε βοηθήσουν στα επαγγελματικά ή εσύ να έχεις πολύ μεγάλη επιτυχία όταν περάσεις περίπου τα 50 σου χρόνια, λέω τώρα. Ή εκεί κοντά, 48-49, πήγαινε και να έχεις μεγάλη επιτυχία. Γίνεις να, ξέρω κάτι, μια απρόσμενη επιτυχία. Να πήγαινες για κάτι άλλο και η ζωή να σε πήγε εκεί. Ή αντίστοιχα στο ερωτικό κομμάτι, να έχεις, ξέρω εγώ, πολύ ισχυρό οίκο, να το πω έτσι, στον 7ο οίκο, που σημαίνει και η άλλη, σημαίνει και ο γάμος, σημαίνει και ο έρωτας, σημαίνει και αυτά, και έναν καλό 8ο οίκο, που σημαίνει και το σεξουαλικό κομμάτι, και να τα ζήσεις αυτά μετά από μια ηλικία, όχι στα 20 σου. Στα 20 αλλιώς ερωτευόμαστε, παιδιά. Να το πω έτσι. Αλλιώς ερωτεύεσαι στα 15, αλλιώς στα 20, αλλιώς στα 25, αλλιώς στα 30, αλλιώς στα 35, αλλιώς στα 40. Είναι άλλες οι ενέργειες και οι αλχημικές καταστάσεις των ανθρώπων. Αν δεν τα πιστεύεις αυτά, όμως, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
Γι' αυτό νιώθεις και αυτή τη θηλιά στο λαιμό, ότι θέλω να πεις ότι ναι, αλλά εντάξει. Δύναμη και πύλη και νέοι κύκλοι, αγαπημένη μου και αγαπημένη μου. Αυτή είναι η μετουσίωση, αυτή είναι η δική σου η κατάσταση. Δύσκολη, αλλά έχει και δύναμη. Δύσκολη, αλλά έχει και λύτρωση. Λοιπόν, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, μην ξεχάσεις, φτιάχνω πολλά πράγματα, δες τα, φτιάχνω και shorts με μουσικές, με πολλές αναλύσεις, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το θέμα είναι, σου άρεσε αυτή η ανάλυση? Γράψε μου κάτω στα σχόλια, θα χαρώ πάρα πολύ και εγώ θα σου απαντήσω. Ή θα σου βάλω και καρδούλα. Να είσαι καλά.